Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα σας τραβάω vlog, κλασικά. Είναι Σάββατο και αποφασίσαμε να πάμε με έτσι μια εξορμησούλα εδώ πέρα στη Χαλκιδική. Οπότε είπα να σας τραβήξω αυτό το vlog, να σας δείξω πού θα πάμε. Δεν έχω πάει ποτέ. Είναι σε κάτι καταράκτες και θέλω πάρα πολύ να πάω. Βέβαια έχω ακούσει ότι ο δρόμος είναι λίγο δύσκολος. Θα έχει στροφές και τέτοια και αυτό λίγο με αγχώνει. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, οπότε είπα να σας πάρω το πρωί από την ώρα που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τα σαντουιτσάκια μας και όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε ξυπνήσει, ο Άγγελος όχι, είναι μια πονεμένη ιστορία. Και ήρθε η ώρα που θέλω να φάω το πρωινό μου. Έχω ξυπνήσει ευδιάθετη, είχα κάνει πλεξίδες στα μαλλιά μου. Έχω ρε, είναι μια ξεχωριστή μέρα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Λοιπόν, τώρα θα κάνω το πρωινό μου, αλλά πριν το κάνω το πρωινό μου θέλω να σας δείξω τι θα φάμε σήμερα και τι θα πάρουμε μαζί μας. Λοιπόν, ήδη από χθες έχουμε πάρει μία μαργαρίτα και αυτό είναι ένα ψωμάκι με κράμπερι, το οποίο είναι καταπληκτικό. Έχει κράμπερι και καρύδια και είναι ψωμάκι ζέας που είναι πολύ υγιεινό. Και το κόβουμε σε φετούλες έτσι και το τρώμε και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχουμε πάρει ήδη μία μαργαρίτα, την οποία σκεφτήκαμε να την κάνουμε σαν μίνι μπεργκεράκια, γιατί έτσι κι αλλιώς το μεσημεριανό μας σήμερα είχε μπιφτεκάκια κοτόπουλο με ρύζι, νομίζω. Οπότε θα το φάμε τώρα με ψωμί έτσι. Θα βάλουμε και τις ντομάτες μας, τα μαρούλια μας, τέλεια. Λοιπόν, έχω από χθες ήδη καθαρίσει φραουλίτσες και πλύνη και τις έχω βάλει εδώ πέρα και είμαστε έτοιμοι. Σκέφτομαι να πάρουμε μαζί μας τα digestive που τα αγαπώ και τα λατρεύω και ίσως και κάτι ακόμα, δεν ξέρω ακόμα τι θα είναι αυτό. Και κάτι να πιούμε σίγουρα νερό, ίσως κάποιο χυμό, τέτοια πράγματα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη και πάμε να ετοιμάσουμε το πρωινό μου αλλά και αυτά που θα πάρουμε μαζί μας. Φύγουμε, το outfit of the day είναι αυτό, το κολάν με αυτό το μπλουζάκι, είναι stronger, το έχετε ξαναδεί. Και ήθελα να σας δείξω πριν φύγω ότι έχω πάρει γιζού. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό και είναι η πρώτη φορά που θα το δοκιμάσω σήμερα, βασικά γι' αυτό θέλω να σας το δείξω. Γιατί έκανα έτσι τα μαλλιά μου χθες το βράδυ για να κοιμηθώ και έχουν γίνει έτσι λίγο σπαστά και είπα να το δοκιμάσω, να δω πώς είναι, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Οπότε θέλω πάρα πολύ. Λοιπόν, σας αφήνω λίγο εδώ. Είναι αυτό. Δεν πέρασε τελωνίο. Έκανα, μας έχω βέβαια ένα μήνα ολόκληρο, οπότε αυτό είναι λίγο κάτι. Πώς το κάνει, έτσι το κάνει. Έτσι. Και το πήραμε από το ευρωπαϊκό site. Και τώρα έχει βγει και ένα kit με 55 ευρώ που έχει τρία πράγματα μέσα, οπότε σας προτείνω να πάρετε αυτό. Μυρίζει πολύ απαλά. Εγώ πίστευα θα έχει πάρα πολύ έντονη μυρωδιά. Μυρίζει πολύ απαλά, σαν έτσι κάτι μουρδίστικο, σαν ένα λάδι μουρδίστικο, κάπως έτσι. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι λάδι, δηλαδή τι κακό να κάνει στα μαλλιά. Οπότε είναι τέλειο, μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, έχουμε κολλήσει εδώ πέρα σε κάτι πέτρες, οπότε άμα είναι να έρθετε να προσέχετε πάρα πολύ πώς θα έρθετε και πού θα έρθετε. Είναι πολύ ο δρόμος περίεργος, καλύτερα να είστε με 4x4 και δεν ξέρω ακριβώς πού πρέπει να πάτε να σας πω. Δηλαδή καλύτερα να σταματήσετε νωρίς και να το περπατήσετε το πράγμα. Εδώ πέρα στο αμάξι έχουμε πάρει, δεν μπορώ να σας το δείξω. Πες κάτι, πες ένα γεια. Πέτρι, χαιρέτα κι εσύ. Εγώ δεν είμαι. Από εδώ χαιρέτα. Γεια! Yeah. Αυτό είναι 310 μέτρα, αυτό είναι 165 μέτρα. Κοίτα! Μας πιάνει! Από εδώ, πάνω, από εδώ, κοίτα! Όχι, κοίτα!
σύμφωνα με τις τελευταίες. Πετρή, σου αρέσει ο καταράκτης? Ναι. Θα ξαναρθούμε? Ωραία. Τώρα πάμε σε άλλο καταράκτη. Ωραία. Έχουμε φτάσει στο δεύτερο καταράκτη. Είναι αυτός. Μετά από πάρα πολύ διαδρομή και πολύ δύσκολη διαδρομή, παιδιά, αλλά και εγώ φοβήθηκα. Και έχουμε και τα μωρά. Και έχει άλλους εδώ που συναντήσαμε. Είναι τέλεια. Σας αποχαιρετώ, σας εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα Σαββάτου, ένα καλύτερο βράδυ Σαββάτου και ανανεώνουμε το ραντεβού. Λοιπόν, φασαρία, έχουμε επιστρέψει και τώρα ήρθαμε στην καινούργια πολυκατοικία, στο καινούργιο σπίτι να δούμε τι συμβαίνει. Θα σας δείξω όμως. Αλλά, ναι, εδώ. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι πρωί Κυριακής, στην ουσία τώρα πρέπει να σας κάνω μοντάζ. Παρ' όλα αυτά, εχθές γυρίσαμε πτώματα, οπότε δεν πρόλαβα να σας κλείσω το vlog. Και είπα να σας το κλείσω σήμερα το πρωί που θα σας κάνω και το μοντέ για να έχετε το βίντεο. Ωραία, λοιπόν, στην προηγούμενη φάση πήγαμε πετεθεί ένα σκύλος, οπότε έχω μια ταχυκαρδία. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και θα τα πούμε σε επόμενο vlog. Φιλιά, bye!